Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για αυτό το βραβείο και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν για να τα παραλαμβάνω απόψε. Η πρώτη φορά που μου είχε απενομηθεί αυτό το βραβείο ήταν όταν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός το 2005, όταν γεννήθηκε αυτή η ιδέα από τον πολύ αγαπημένο μου και αείμνηστο Άντι Χατζηκοστή, που τελικά καθιερώθηκε στην κυπριακή κοινωνία και τιμά την γυναίκα πρωταγωνίστρια, την κάθε μία στο δικό της τομέα, που αφήνει το αποτύπωμά της στην κυπριακή κοινωνία. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό να το αναγνωρίζουμε και να το προβάλλουμε, καταρχήν για αυτές τις γυναίκες που πέτυχαν ό,τι πέτυχαν, αλλά και για τις πιο νεαρές που έρχονται πίσω από αυτές, και αποτελούμε, και εύχομαι και θέλω να αποτελούμε παράδειγμα για την νεολαία που έρχεται πίσω. Δεν πίστευα ότι 17 χρόνια μετά θα παραλάμβανα ξανά αυτό το βραβείο και να είναι και το έκτο μου βραβείο, Madame Figaro. Και πιστέψτε με, αυτή η πορεία και αυτή η διάρκεια υποδηλώνει αφοσίωση, σκληρή δουλειά και αυτή η πορεία όλα αυτά τα χρόνια στον πρωταθλητισμό, αλλά και η ζωή μου ίδια μου έχει διδάξει ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια και, αν θέλετε, υπέρβαση. Ό,τι κερδίζει σήμερα είναι απλά εφόδιο για τη συνέχεια. Η μάχη ξεκινάει κάθε μέρα από την αρχή και αυτό το μήνυμα θέλω να αφήσω και επίσης ότι τα μοναδικά όρια που υπάρχουν στη ζωή είναι τα όρια που θέτουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν τους αφανείς ήρωες αυτή την προσπάθεια, τους δικούς μου ανθρώπους, και πόσο μάλλον τους χορηγούς μου που είναι στο πλευρό μου και στηρίζουν μια τόσο μεγάλη προσπάθεια και μου δίνουν την ευκαιρία να κυνηγώ τα όνειρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.